Οι ψυχρές αέριες μάζες που κατηφορίζουν από τη Σιβηρία αναμένεται να πλήξουν την Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα με το θερμόμετρο να βυθίζεται κάτω από το 0 και τα χιόνια να ντύνουν στα λευκά πολλές περιοχές της Ελλάδας. Από τα βόρεια ανατολικά θα εισέλθουν στην Ελλάδα οι ψυχρέ αέριε μάζε τη Αρκτική και θα φέρουν αισθητή πτώση τη θερμοκρασία, χιονοπτώσει και θυελώδει ανέμου. Ήδη το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού τη Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία βρίσκεται σε ισχύ και ο καιρό αλλάζει με βροχέ και καταγίδε κατά τόπου τη χείρα να πλήττουν πολλέ περιοχέ. Από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου καταφτάνουν τα χιόνια στα βόρεια ορεινά και από το βράδυ σε νοτιότερα ορεινά τμήματα αλλά και σε περιοχέ τη Βορείου Ελλάδα με πολύ χαμηλό υψόμετρο. Παράλληλα στο στο Αιγαίο ή Νότιοι οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 από 4 αλλά από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους βορειο και θα ενισχυθούν σημαντικά. Την Τρίτη και την Τετάρτη θερμοκρασία θα κάνει βουτιά τουλάχιστον 10 βαθμού ενώ θα πνέουν θυελώδει άνεμοι. Στα ανατολικά και στα νότια τη χώρα καθώ και το Αιγαίο θα εκδηλωθούν βροχέ και σποραδικέ καταιγίδε ενώ στα ορεινά και σε περιοχέ τη κεντρική και ανατολική Ελλάδα με χαμηλό υψόμετρο θα εκδηλωθούν χιονοπτώσει. Σύμφωνα με τον ακόλουθο χάρτη φαίνεται ότι θα χιονίσει την ερχόμενη Τρίτη 29 Νοεμβρίου πυκνά σε τμήματα ακόμη και παιδινά αλλά και παραθαλάσσια τον Νεύρου, Ροδόπη Δράμα Σερών, Καβάλα Θεσσαλονίκη Χαλκιδική, Κυλική, Πέλα Σιμαθίας, Πιερίας, Πιερία Καστοριά, Φλόρινα, Γρεβενών, Κοζάνη και Ιωαννίνων. Καθώ και σε Ορινά και ημιορεινά τμήματα άνω των 400 έω 600 μέτρων των νομών Νάρτα, Τρικάλων Καρδίτσα, Λάρισα Μαγνησία, Ευρυτανία, Φωκίδα, Θιώτιδα, Έβια, Βιωτία, Αττική και Αρκαδία.